Διαβάσουμε από τη σελίδα 522 τον ψαλμό ΚΔ, 24 ψαλμός, σελίς 522. Ψαλμός ΚΔ, ψαλμός του Δαβίδ με τη χάρη του Χριστού. Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και οι κατοικούντες σε αυτή. Διότι Αυτός θεμελίωσε αυτήν επί των θαλασσών και στερέωσε αυτήν επί των ποταμών. Τι θέλει αναβεί στο όρος του Κυρίου και τι θέλει σταθεί εν το τόπο το Αγίο αυτού, ο αθώος τα σχήρας και ο καθαρός την καρδίαν, ώστις δεν έδωκε εις ματαιότητα την ψυχήν αυτού και δεν όμωσε με τα δολιότητος. Ούτως θέλει λάβει ευλογίαν παρά Κυρίου και δικαιοσύνη παρά του Θεού της σωτηρίας αυτού. Αυτή είναι η γενεά των εξητούντων αυτών, των ζητούντων το πρόσωπό σου, Θεέ του Ιακώβου. Σηκώσατε, πήλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρι αιώνιοι και θέλει έλθει ο βασιλεύς της δόξης. Τι σούτος ο βασιλεύς της δόξης, ο Κύριος, ο κρατεός και δυνατός, ο Κύριος, ο δυνατός εν πολέμω. Σηκώσατε, πήλε τα σκεφαλά σας και υψώθητε θύρι αιώνιοι και θέλει έλθει ο βασιλεύς της δόξης. Τι είναι ούτως ο βασιλεύς της δόξης, ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός είναι ο βασιλεύς της δόξης, στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Δαβίδ, ένας ιδιαίτερος, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, άνθρωπος, τον οποίον έψαγνε ο Θεός να βρει, τον βρήκε και όταν τον βρήκε, είπε «Εύρον, Δαβίδ τον ιών του Ιεσέ, άνδρα τα κατού κατά την καρδία μου, ο οποίος θα πράξει πάντα τα θελήματά μου». Και πράγματι, πάνω σε αυτόν ο Θεός έκτισε και δημιούργησε τη βασιλεία των ουρανών, τη βασιλεία του Θεού επί της γης, καθώς ο Δαβίδ ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ονομάστηκε και έγινε ο Υιός, ο πατήρ του Ιησού Χριστού. Φοβερό, αδερφοί, ένας άνθρωπος τον οποίον εξέλεξε ο Θεός και τον κατέστησε βασιλιά εις τους αιώνες των αιώνων, καθώς Υιός Δαβίδ ονομάστηκε ο Ιησούς Χριστός, ο ενσαρκωμένος Λόγος του Θεού, ο Λόγος του Θεού ο οποίος έγινε σάρξ. Έτσι λοιπόν, είναι συγκλονιστικά τα λόγια του ανθρώπου αυτού, τον οποίον ο Θεός εξέλεξε και έχρισε βασιλιά στα 17 του χρόνια, όμως από τα 17 του χρόνια ως τα 30 χρόνια ήταν ένας άνθρωπος, καθώς λέει ο Λόγος του Θεού, ο Θεός τα παιδιά τα οποία αγαπάει τα παιδεύει και μαστιγώνει τους ιούς τους οποίους παραδέχεται. Έτσι λοιπόν, αυτόν τον άνθρωπο, τον Δαβίδ, ο Θεός τον παρέδωσε εις τα σχήρας του εκπαιδευτού του, του Σαούλ, ο οποίος και αυτός ήταν και χρησμένος βασιλιάς, αλλά προς εκπαίδευση του Δαβίδ. Τον έχρισε με Πνεύμα Άγιο, τον χρησιμοποίησε δια Πνεύματος Αγίου, αλλά αυτός, και αυτό είναι το φοβερό, δεν έμεινε πιστός στο λόγο του, στα λόγια του Θεού, έπραξε δύο σοβαρές αμαρτίες, η μία σοβαρότερη από την άλλη. Ο Θεός τον απέρριψε και αφαιρέθη το Πνεύμα το Άγιο από Αυτόν και Πνεύμα πονηρίας εισήλθε εις Αυτόν, και έτσι αυτός ο άνθρωπος με Πνεύμα πονηρίας έγινε εκπαιδευτής του Δαβίδ. Πέρασε πολλά ο Δαβίδ από αυτόν. Και αυτό μας φαίνεται παράξενο όταν περνάμε πολλά, γιατί μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Πέρασε πολλά, 13 χρόνια. Παρόλο που ο Θεός ήταν μαζί του, ό,τι έκανε ο Θεός τον ευόδωνε, αλλά εκείνο το οποίο έμαθε από τον εκπαιδευτή του είναι να μην κάνει τίποτα αν δεν ρωτάει τον Κύριο.
και να μην κάνει τίποτα αν δεν έχει οδηγία Πνεύματος Αγίου. Και αυτό ήταν που τον έφερε πραγματικά να είναι άνδρας κατά την καρδία του, Θεού, ως της έπρατε κατά πάντα τα θελήματα του Θεού. Η ψαλμή του είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Παρόλο που είναι στην Παλαιά Διαθήκη προς διδασκαλία, όμως πραγματικά είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Αυτός δε ο ψαλμός, τον οποίο διαβάσαμε τώρα, είναι ένας ιδιαίτερος, θα τολμούσα να πω, μοναδικός ψαλμός, καθώς αποκαλύπτεται ότι η γη και το πλήρωμα αυτής και οι οικουμένοι όλοι και οι κατοικούντες εν αυτοί ανήκουν στον Κύριο. Ο Κύριος, ο παντοδύναμος Θεός δηλαδή, είναι αυτός ο οποίος ελέγχει τους πάντες και τα πάντα και μάλιστα στην Καινή Διαθήκη λέει κάτι που είναι πολύ σοβαρό, ότι ο Θεός είναι ο κριτής μέσα στην Εκκλησία. Και είναι φοβερό να πέσει κάποιος ισχύρας Θεού ζώντος. Φοβερό. Όπως έπεσε ο Σαούλ, ο οποίος δεν στάθηκε πιστός στα λόγια του Θεού. Είναι πάρα πολύ σοβαρό λοιπόν, αγαπημένα μου αδέλφια, να στεκόμαστε με πίστη, με φόβο Θεού, καθώς τα πάντα ανήκουν στο Θεό και η γη και το πλήρωμα αυτής. Γιατί Αυτός θεμελίωσε τη γη, θυμηθείτε ότι η γη ήταν πλήρης υδάτων. Και Αυτός έβγαλε τη γη και την θεμελίωσε επάνω στα ύδατα. Το 70% της γης είναι νερό. Και εάν ανοίξουνε όλες οι πηγές των υδάτων και η άβυση και οι καταράκτες των ουρανών κλπ, τότε θα γίνει ο κατακλυσμός όπως έγινε τότε στο Νόε. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί. Βέβαια δεν θα ξαναγίνει αυτό, μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, γιατί το σημείο δεν θα ξαναγίνει αυτό είναι το ουράνιο τόξο. Όμως το κρίσιμο σημείο είναι το ερώτημα που θέτει ο Δαβίδ, ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου. Τότε στους ανθρώπους του Θεού, σήμερα στην Εκκλησία του Χριστού. Ποιος θα ανέβει στο όρος του Κυρίου και ποιος θα εγκατασταθεί εν το τόπο του Αγίου αυτού. Φοβερή ερώτηση. Γιατί? Γιατί το όρος του οίκου του Κυρίου, λέει η Γραφή, θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών και θα γίνει εμφανές. Και όλα τα έθνη θα σειραίουν σε αυτό. Και πολλοί λαοί θα υπάγουν σε αυτό το όρος του οίκου του Κυρίου, το οποίο θα υψωθεί εν τεσσεσχάτες ημέρες, υπεράνω πάντων των βουνών. Και θα εισέρχονται οι άνθρωποι και θα λένε, έλθετε ας αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ, εκεί θα μας διδάξει ο Θεός τα σωδούς αυτού για να περπατήσουμε στα μονοπάτια του Θεού από ευλογία σε ευλογία, από δόξα σε δόξα. Και το ερώτημα είναι ποιος θα ανέβει. Αλλά πριν φτάσουμε να πάρουμε απάντηση από το Λόγο του Θεού ποιος θα ανέβει στο όρος του οίκου του Κυρίου, ο Λόγος του Θεού λέει ότι στο όρος αυτό που θα υψωθεί υπεράνω πάντων των βουνών, ο Θεός μόνο θα κατοικεί με τα πάντων των Αγίων διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, και εκεί θα κάνει πλούσιο συμπόσιο με εξαιρετικά εδέσματα και κλεκτά κρασιά. Εκεί δεν θα υπάρχει ο διάβολος. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί στο όρος αυτό θα εξαφανίσει ο Θεός τον διάβολο, ο οποίος περικαλύπτει με το περικάλημα της απιστίας πάντα στους ανθρώπους. Εκεί δεν θα υπάρχει ο διάβολος και δεν θα υπάρχει και το κάλυμα της απιστίας. Εκεί θα υπάρχει μόνο ο Θεός και οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Και θέλω να το ξαναπώ αυτό που μου είχε δείξει ο Θεός ένα βράδυ. Περπατούσα
Ήταν λίγο μετά που είχα πάει στην Κηφισιά και είχα βρεθεί μαζί με την Άννα το βράδυ στην εκχύληση της αμαρτίας, 12:00 η ώρα μετά την εκκλησία, και την πήρα και φύγαμε τρεχάλα και από εκεί δεν έχω ξαναπεράσει. Και μετά από λίγα βράδια βλέπω ότι περπατάω και πηγαίνω προς το σπίτι μου απόγευμα, που είναι σημαντικό αυτό, στη λήξη της ημέρας, και δεξιά μου υπάρχει μία παρέα πλήρης αμαρτίας, τέλεια αμαρτία. Τη βλέπω, στρίβω και πάω αριστερά και προχωράω, και καθώς προχωράω βλέπω άλλη μία παρέα εκεί πλήρης αμαρτίας, μεγαλύτερης ακόμη. Στρίβω δεξιά και τους αποφεύγω. Δεξιά βρίσκω άλλη παρέα τέτοια, πλήρης αμαρτίας, ακόμη χειρότερη. Πάω αριστερά και αρχίζω να πηγαίνω αριστερά, δεξιά, αριστερά, δεξιά, και ο δρόμος μου να στενεύει. Στενή και τεθλιμμένη η οδός. Ολίγοι ευρίσκοντες. Και φοβήθηκα, λέω τώρα πώς θα περάσω. Και σηκώνω τα χέρια μου στον ουρανό και λέω, το ζήσα όμως αυτό. Δεν είναι ότι το είδα, το έζησα προσωπικά εγώ, εντός του σώματος, εκτός του σώματος, δεν εξεύρω. Σηκώνω τα χέρια μου στον ουρανό και λέω, το αίμα σου Χριστέ μου, και βλέπω απέναντι ένα λόφο, ένα μικρό λόφο, που ήταν φως. Και όταν φωνάζω, το αίμα σου Χριστέ μου, βρέθηκα εκεί πάνω. Και συνειδητοποιώ ότι έχω ανέβει στο όρος του οίκου του Κυρίου, των εσχάτων ημερών. Τι ήταν εκεί, πλήρης, απόλυτη, τέλεια ευλογία, δοξολογία. Δεν είμαστε πολλοί. Ήτανε μόνο η έντονη παρουσία του Θεού, το φως, το αληθινό. Φως εκ φωτός Θεός αληθινός, εκ Θεού αληθινού. Το έζησα αυτό και καθώς κοιτάω κάτω, βλέπω ανθρώπους μέσα στην αμαρτία και βλέπω ένα γνωστό μου, που να ταλαιπωρείται στην εκχύληση της αμαρτίας. Και τον σπλαχνίστηκα. Και είπα, Θεέ μου, τι να κάνω γι' αυτόν. Και μια φωνή μέσα μου, μου λέει, προσευχή σου γι' αυτόν. Σηκώνω τα χέρια μου και λέω, Πατέρα, στο όνομα του Χριστού, σώσε, και λέω το όνομά του, δεν θέλω να το πω, γιατί μπορεί και να ακούει. Σώσε το Γιώργο. Και εκείνη τη στιγμή φεύγει μία αστραπή από τον ουρανό, όχι βροντί, φωτιά όμως, σε δέκατα του δευτερολέπτου από τον ουρανό, τον χτυπάει στην καρδιά, τον βλέπω πέφτει απάνω του στο αριστερό μέρος, πιάνει όλος φωτιά και σε ένα δευτερόλεπτο βρίσκεται απάνω. Αλλά αυτό βλέπω δεν το έκανα μόνο εγώ, το έκαναν και άλλοι, και αρχίζει τώρα αυτό να γεμίζει, να γεμίζει, να γεμίζει, να γεμίζει. Και η χαρά πλήρης, τοξολογία, και να μην σταματάμε να προσευχόμαστε όλοι. Δεν υπήρχε εμπόδιο, δεν υπήρχε ο Σατανάς εκεί. Δεν υπήρχε κανένα εμπόδιο για να προσευχόμαστε να φέρνει ο Θεός απάνω τους σωζωμένους. Σαν αποτέλεσμα των προσευχών των Αγίων από το όρος του οίκου του Κυρίου. Και έρχεται τώρα διαπνεύματος Αγίου ο Δαβίδ και αναρωτιέται, ποιος θα ανέβει στο όρος του Κυρίου και ποιος θα εγκατασταθεί στον τόπο αυτών των Άγιων, και απαντάει δια Πνεύματος Αγίου ο Θεός. Τρία πράγματα. Επιθυμίες σαρκός, επιθυμίες οφθαλμών, αλλά ζωνία του βίου, είναι αυτά που εμποδίζουν τον άνθρωπο να ανέβει στο όρος του Κυρίου. Ποιος λοιπόν είναι αυτός που δεν έχει πλέον επιθυμίες σαρκός, γιατί είναι καθαρός στα χέρια. Δηλαδή τα έργα του είναι σε αγιασμό και καθαρότητα. Οι επιθυμίες της σαρκός του είναι αγιασμός. Δεύτερον, η επιθυμία των οφθαλμών, το θέλω, η επιθυμία της καρδιάς, καθαρή η καρδιά. Μακάρι η καθαρή την καρδία, διότι αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Κυρίου. Δηλαδή, τι επιθυμεί ο οφθαλμός σου, τι κοιτάς, απάνω να κοιτάς. Όσες φορές έχω κοιτάξει δίπλα,
κάτι άσχημο, μου είχε κάνει εντύπωση, κόντευα να τρακάρω δύο φορές. Τελευταία στιγμή πάτησα το φρένο. Απάνω θα κοιτάμε, αδελφοί. Ακούτε? Γιατί το μάτι πέφτει. Αλλά πρέπει, εάν ο οφθαλμός σε σκανδαλίσει, να τον βγάλεις. Δεν είναι ότι κοίταγα με επιθυμία, αλλά και με την Άννα είμαι και λέω, κοίταξε πώς κατάτησε ο κόσμος. Μου λέει, έτσι είναι τώρα το επίσημο ντύσιμο. Το επίσημο που δεν θυμάμαι, το συνηθισμένο ντύσιμο. Ένα πανί εδώ και ένα πανί πιο κάτω. Κύριε Θεέ μου, αδελφοί, επάνω θα κοιτάμε εμείς. Και τι θα προσμένουμε? Το όρος του οίκου του Κυρίου για να ανέβουμε. Άνδρες και γυναίκες. Γι' αυτό σας παρακαλώ να προσέχουμε τον αγιασμό μας, αδελφοί. Σώματος, ψυχής και πνεύματος. Προσέχετε. Δεν θα συγκατοικείτε εάν δεν είστε παντρεμένοι. Αρεβωνιασμένοι δεν συγκατοικούνε. Γιατί? Γιατί οι επιθυμίες της σαρκός, οι επιθυμίες των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου θα σε ρίξει. Και αν σε ρίξει δεν μπορείς μετά να σηκωθείς. Ναι, αλλά μου πάνε, τσούπαν, σκέφτηκα. Όχι, αδερφέ μου. Εκείνο που έχει σημασία είναι ο Θεός τι θέλει. Ο Θεός θέλει αγιασμό, καθαρότητα. Μην εκθέτεις τον εαυτό σου στον κίνδυνο της αμαρτίας. Σας το ξαναλέω και ζητάω συγγνώμη από το Θεό. Όσες φορές έχω κοιτάξει δεξιά, όχι με επιθυμία, αλλά με έκπληξη. Κόντευα να τρακάρω όλες τις φορές. Ο Θεός θα μας φυλάει, αδελφοί. Το βλέμμα μας θα είναι μόνο στον Πατέρα. Τι θέλω? Να με ανεβάσει στο όριο του οίκου του Κυρίου. Γι' αυτό δεν λέω ψέματα. Ψεύτης δεν πάει απάνω. Έξω είναι ο ψεύτης. Έξω είναι ο πόρνος. Δεν τρέπεσαι να λες ψέματα, άνθρωπος του Θεού, και να μην ζητάς συγγνώμη και να μην μετανοείς? Δεν τρέπεσαι να κοιτάς πονηρά? Τι είναι αυτό το πράγμα? Έξω θα είσαι. Θα λαλούμε αλήθεια, αδερφοί. Και αν πέσω, το αίμα σου Χριστέ μου, όπως βρέθηκα εγώ εκεί μέσα, και θα βρεθείς στο όρος του οίκου του Κυρίου. Είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί αγαπητοί, κάθε φορά που το διαβάζω, και θέλω να το διαβάσω μια φορά ακόμη και για σας και για μένα. Έξω είναι οι κίνες, τα αγριόσκυλα. Άγριος άνθρωπος, κακός άνθρωπος. Έξω είναι οι μάγοι που ασχολούνται με μαγείες και με άλλα πράγματα. Έξω είναι οι πόρνοι. Πρόσεξε, μην παραδίδεις τον εαυτό σου σε ευκαιρίες πορνείας. Γι' αυτό το φωνάζω, το τονίζω. Δεν συγκατοικούνε οι αραβωνιασμένοι. Περιμένουνε. Φιλοξενούνται αν δεν έχουν σπίτι. Γιατί δεν θα γλιτώσεις. Ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια. Το έχετε ακούσει αυτό? Έξω είναι η πόρνη. Έξω είναι η φωνή. Και ποιος είναι ο φωνεύς? Πας, ο μισόν των αδελφών αυτού είναι ανθρωποκτόνος. Γιατί, παιδί μου, τα βάζεις με τον αδελφό σου? Αντί να προσεύχεσαι, να μακροθυμείς, αγριεύεις και θυμώνεις με τον αδελφό σου, πες ύπαγε ο πίσω μου σατανά, μη δίνεις τόπο στον διάβολο. Έξω είναι οι δολολάτρες. Ποιον λατρεύεις, τον Θεό ή τη γυναίκα σου ή το παιδί σου ή το γονάκια σου ή τον άντρα σου ή τη διακονία σου? Κύριον τον Θεόν μου θέλω προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλω λατρεύει. Αμήν, αδελφοί, μόνο αυτόν. Μόνο αυτόν. Και έξω είναι πάσο αγαπών και πράττον το ψεύδος. Έξω είναι κάθε ένας ψεύτης. Πατήρ του ψεύδους, ξέρετε ποιος είναι? Ο διάβολος. Ο ψεύτης τι είναι? Παιδί του πατρός του. Είναι ανάγκη να μετανοούμε για όλα αυτά. Δεν μπορούμε να παίζουμε με τα πράγματα του Θεού.
Έξω είναι, επαναλαμβάνω, τα αγριόσκυλα, οι μάγοι, οι πόρνοι, οι φωνείς, οι δολολάτρες και πάσο αγαπών και πράττων το ψεύδος. Ποιος ανέβει λοιπόν στο όρος του οίκου του Κυρίου? Αυτός που δεν επηρεάζεται από τις επιθυμίες της σαρκός του, τα χέρια του είναι καθαρά. Από τις επιθυμίες της καρδιάς του, το θέλω του, η καρδιά του είναι καθαρή. Αυτός που δεν δίνει την ψυχή του στη ματαιότητα, δηλαδή στην αλαζονία του βίου. Αλαζονία του βίου. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Ο Θεός να μας φυλάει. Και τέλος, αυτός που έχει πονηριά μέσα του. Όμωσε, δεν όμωσε με τα δολιότητος. Δηλαδή, δεν μιλάει τα πράγματα του Θεού, δεν μιλάει εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, έχοντας μέσα του άλλα, πονηριές. Άλλα λέει, άλλα κάνει. Άλλα λέει, άλλα σκέφτεται, άλλα κάνει. Έξω είναι αυτός. Ο πονηρός άνθρωπος. Ποιος λοιπόν θα ανέβει? Αυτός που δεν επηρεάζεται από τις επιθυμίες της σαρκός του, ούτε δίνει ευκαιρία στο διάβολο να τον πειράξει. Αυτός που έχει καθαρά την καρδία για να βλέπει τον Θεό στη ζωή του δυνατό. Αυτός που είναι ταπεινός, δεν ασχολείται με μάταια πράγματα, μόνο με τα αιώνια. Και αυτός που είναι αγαθός και δεν έχει πονηριά. Αυτός θα λάβει ευλογία παρά του Κυρίου. Μόνο αυτός. Πολύ σοβαρό δεν είναι, αδελφοί, ή εμένα μου φαίνεται σήμερα το βράδυ? Δεν είναι πολύ σοβαρό? Μόνο αυτός θα λάβει ευλογία. Δηλαδή είναι προσωπολίτης ο Θεός? Ναι. Στο θέλημά του το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Ο άλλος τι θα λάβει? Κατάρα. Έξω. Μόνο αυτός θα λάβει ευλογία. Και μόνο αυτός δικαιοσύνη παρά Θεού, η σωτηρία είναι αυτού, και μόνο αυτός θα σωθεί. Πόσο σοβαρό είναι αυτό το μόνο? Το διάβαζα, δεν το λέει. Ούτως θέλει λάβει ευλογία παρά Κυρίου και δικαιοσύνη παρά του Θεού της σωτηρίας. Και εγώ το διάβαζα και έλεγα μόνο αυτός. Μόνο αυτός. Θεός να μας φυλάει. Και αμέσως μετά μιλάει για την Ανάσταση του Χριστού. Αλληλούια. Άρατε πύλε τα σκεφαλά σας. Ανοίξτε πύλε αιώνιε. Υψώθητε θύρε αιώνιε. Γιατί θα εισέλθει ο βασιλεύς της δόξης. Όμως πότε εισήλθε? Όταν ολοκλήρωσε την αποστολή του. Και αυτό είναι το μήνυμα σήμερα. Όταν, γιατί απεστάλλει με συγκεκριμένη αποστολή. Όταν ολοκλήρωσε την αποστολή του. Και ποια ήταν η αποστολή του? Γενόμενος υπήκοος στον Πατέρα κατά πάντα, εταπείνωσε τον εαυτό του έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Πάτερ, αν είναι δυνατόν να σπαρέλθει το ποτήριο τούτο. Πλην, όχι όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ. Ήταν φοβερό αυτό που πέρασε. Βάσανο, ταλαιπωρία, σταύρωση. Πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, επικατάρατος. Ο ίδιος ο πατέρας του έστρεψε το βλέμμα του γιατί δεν μπορούσε να τον βλέπει. Και τότε εξέφρασε αυτό που είχε μέσα του. Ηλί, ηλί, λαμάσα μαχθανή, πατέρα μου, γιατί με εγκατέλειπες? Φοβερό, ο Θεός τον εγκατέλειψε. Όπως εγκατέλειψε τον Σαούλ. Και ήρθε πνεύμα πονηρίας μέσα του. Το Δαβίδ, παρόλη την αμαρτία, τον εγκατέλειψε γιατί μετενόησε. Ταλαιπωρήθηκε γιατί δεν υπήρχε το αίμα του Χριστού που καθαρίζει μάσα από πάσης αμαρτίας. Αλλά δεν τον εγκατέλειψε. Άνθρωπος είναι, εισπολάπτεωμεν άπαντες. Και εσύ και εγώ εισπολάπτεωμεν. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι
αυτόματη μετάνοια. Ας είναι καλά ο αδερφός μας ο Λούις που το επέμενε και έχει μείνει στην καρδιά μου. Αυτόματη μετάνοια. Και το δεύτερο μήνυμα, αδερφοί αγαπητοί, που μου έδωσε ο Θεός σήμερα είναι «Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχον δεν υπήλει, αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως». Και ποιος είναι ο κριτής μέσα στην Εκκλησία? Παντοδύναμος Θεός. Αυτός δεν είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο ελευθερωτής, ο λυτρωτής. Ο Πατέρας είναι κριτής μέσα στην Εκκλησία. Ο Πατέρας. Και είναι φοβερό να πέσει κάποιος ισχύρας Θεού ζώντος. Γι' αυτό άμεση μετάνοια. Και αφού λοιπόν ο Δαβίδ δια Πνεύματος Αγίου μιλάει για την Ανάσταση του Χριστού, το πρωτότοκο εκ των νεκρών, έρχεται μετά ο Ισαΐας και μιλάει για τον πρωτότοκο μεταξύ πολλών αδελφών, λέγοντας σε αυτό το όρος που θα καταργήσει το διάβολο ο παντοδύναμος Θεός εν το ονόματι του Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου, σε αυτό το όρος θα γίνει ευλογία μεγάλη. Και θα έρχονται και θα προσθέτουν και θα έρχονται. Στις έσχατες ημέρες θα γίνει αναζωπήρωση, μεγάλη σωτηρία πολλών ψυχών. Και τώρα αυτά που γίνονται στην ανθρωπότητα είναι τρομακτικά, αδερφοί. Δεν ξέρουμε τους χρόνους και τους καιρούς. Αλλά αυτά που γίνονται είναι γραμμένα. Το ρολόι του Θεού είναι ο λαός Ισραήλ και η Ιερουσαλήμ. Όλοι τώρα έχουν μαζευτεί εναντίον του Ισραήλ. Και ο Θεός λέει ότι θα τους νικήσει όλους. Δεν ξέρουμε πότε. Μπορεί σήμερα, μπορεί αύριο, μπορεί μεθαύριο, τον άλλο μήνα, τον άλλο χρόνο. Αλλά θα νικήσει και τους δεξιά και τους αριστερά. Και τότε θα γίνει ο μεγάλος πόλεμος Τουρκία-Ελλάδα που λέει ο Λόγος του Θεού. Γιατί? Γιατί τα τέκνα της Ιών ήρθαν προς τα τέκνα της Ελλάδος. Και όταν το 95 το κουβέντιαζα με τον αδερφό τον Λούι αυτό και το είδαμε στη γραφή, δεν υπήρχε καμία ένδειξη συμμαχίας Ισραήλ-Ελλάδος, Κύπρου και Αμερικής. Καμία που είναι τώρα. Φοβερό. Αλλά το γράφει η γραφή. Και μου λέει ο αδερφός ο Λούις, αδερφέ, δεν θα πούμε ότι θα γίνει πόλεμος με την Τουρκία, γιατί θα φοβηθεί ο λαός του Θεού. Θα λέμε, αν γίνει, θα νικήσει η Ελλάδα. Και από τότε έτσι γινόταν το κήρυγμα, όποιοι είσαστε παλιοί και το ξέρετε. Και η αναζωπήρωση θα αρχίσει από την Ελλάδα, αλλά ποιους? Όχι τους ψεύτες. Όχι τους μάγους, όχι τους πόρνους, όχι τους δολολάτρες, αλλά τους ταπεινούς στο πνεύμα, τους συντετριμένους στην καρδία. Τους τρέμονται στο Λόγο του Θεού. Διότι και τον ίδιο, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός συσηκούστη δια την ευλάβιαν αυτού. Γι' αυτό τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Τώρα επέστρεψε και μετενόησε. Εξομολογήθη τις αλλήλους για να ιατρευτείτε πνευματικά. Εις τον Κύριο θα εξομολογηθώ τις αμαρτίες μου. Και αυτός θα με λεήσει και θα συγχωρήσει κάθε αμαρτία μου. Και τότε, λέει ο Λόγος του Θεού, θέλει καταπίει τον θάνατο ενίκη που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Ποιο είναι το τέλος του όρους του οίκου του Κυρίου? Η αρπαγή της Εκκλησίας. Και αμέσως μετά λέει στο Κάπα Σίγμα το 2, ανοίξατε τα σπήλας γιατί θέλει σέλθει το δίκαιο έθνος. Ποιο? Προσέξτε αδερφοί, ένα χαρακτηριστικό. Δικαιοσύνη, το δίκαιο έθνος, το φυλάτων την αλήθεια. Αυτός θα εισέλθει. Το δίκαιο έθνος, το φυλάτων την αλήθεια. Αν φυλάς, ψεύδος, ψευδοδιδασκαλία, υπερηφάνεια, πονηριά, θα φύγουνε. Και πάντοτε λέω στον εαυτό μου, στα παιδιά μου και σε όλους, σκέψου το επόμενο δευτερόλεπτο της αρπαγής της Εκκλησίας και φοβού τον Θεό και μετενόησε, γιατί ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Η τελευταία γενιά φτάνει στο τέλος της. Άρχισε
με τη δημιουργία, όταν το αίμα του Χριστού έπεσε στα κεφάλια του λαού Ισραήλ και στα κεφάλια των τέκνων του με το ολοκαύτωμα. 6 εκατομμύρια Ισραηλίτες φωνευθήκανε και βασανιστήκανε. Και από τότε μπήκαμε στην τελευταία γενιά. Πώς θα κρατήσει, δεν ξέρω. Χρόνοι και κερίζει στα χέρια του Θεού. Αλλά ένα ξέρω, ότι ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Γι' αυτό ετοιμάστητε να απαντήσεις Κύριον τον Θεό σου. Μετανόησε. Ταπεινώσου. Και το μήνυμα το σημερινό. Λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει. Πάσχον δεν υπήλει. Αλλά παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Αμήν. Κύριε Θεέ μου.